Εδώ να χαιρετήσουμε την καλεσμένη μας για σήμερα, Βάσια Κόντι, και πάλι στην παρέα μας. Πόσο χαίρομαι που ήρθα. Και εγώ πάρα πολύ θέλω σήμερα, να ξέρετε. Μιλήσαμε εν τω μεταξύ με την κυρία Κόντι, ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα. Και μου λέει, ξέρεις, έλα να βολεύει πάρα πολύ, γιατί θα είμαι και Κύπρο. Γιατί σκεφτόμασταν να το κάνουμε διαδικτυακά τη σύνδεση. Βρήκα τη μεγάλη ευκαιρία τώρα να είμαι κάθε μήνα στην Κύπρο. Κάθε μήνα. Πείτε μας την αφορμή, έτσι, πριν ξεκινήσουμε να πούμε για τα ζώδια. Νομίζω ότι τη μεγάλη ευθύνη την έχει ο κόσμος και το κοινό της Κύπρου, το οποίο ξαφνικά τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια δείχνει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για οτιδήποτε εναλλακτικό και για την αστρολογία περισσότερο. Ναι. Έχει αρχίσει δηλαδή και υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον. Οπότε εγώ κάθε μήνα είμαι καλεσμένη στη Λεμεσό σε ένα πολύ μεγάλο κέντρο yoga, το ΑΕΝΑΟ Yoga Club της Λεμεσού. Το έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα κοπέλα, είναι, δεν είναι κυρία, η Ντιάνε Σιμιλίδης, η οποία θέλει να κάνει, να δώσει στο κοινό, στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα εναλλακτικά, αστρολογία. Οπότε χτες έκανα ένα σεμινάριο για τη χρησιμότητα της αστρολογίας στη ζωή μας. Και θα έρχομαι κάθε μήνα, οπότε θα σας βλέπω πολύ συχνά. Υπέροχα, υπέροχα, ναι. Κυρία Κόντι, χαιρόμαστε, ναι, γι' αυτό. Πάμε λοιπόν να πούμε εδώ, να μας πείτε τι λένε τα άστρα για τα ζώδια και για το μήνα Δεκέμβριο και για τη νέα χρονιά. Εν μεταξύ ήρθε η κυρία Κόντι και εδώ ξεκινήσαμε όλα τα παιδιά τις ερωτήσεις για τους ανάδρομους, για τη νέα χρονιά, για το... Έκανα χυμωράκι με λεντάρια. Θυμόμουν εδώ ότι... Πήγε να το πιστέψει ο Παντέλης μας στην αρχή. Χρειάζεται λίγη ελπίδα και λίγη πίστη. Ναι. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι από τη στιγμή που έφυγε αυτή η Πανσέληνος που είχαμε προχθές, ήταν ένα φεγγάρι στον ουρανό, το οποίο δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Υπήρχε έντονος εκνευρισμός και υπερένταση σε όλα τα ζώδια. Όχι μόνο για τους τοξότες, έτσι που το νιώσατε καλά, και για τους εχθρούς. Και εγώ το νιώσα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, εβδομάδα που πέρασε, έτσι προηγούμενες, ήταν αυτό, μια ένταση, ένας εκνευρισμός, ένας στρες μονίμως. Ήταν όλοι αρπαγμένοι να τσακωθούν. Δηλαδή, περνούσε, σκουντούσε ο άλλος, ας πούμε, και ήσουν έτοιμος να χυμίξεις. Ναι. Το νιώσατε πολύ τα μεταβλητά ζώδια, δηλαδή οι δίδυμοι, οι παρθένοι και οι τοξότες, ας πούμε, πάρα πολύ, και τα ψάρια. Αφού έφυγε αυτή η Πανσέληνος, λέω, επιτέλους θα κάνουμε ήρεμες γιορτές. Ξεκαθαρίσε το τοπίο. Ναι, γιατί υπήρχε ένας θυμός που μάζευε αποθυμένα. Δηλαδή όλοι είχαν πολλά νεύρα από αυτά που μας είχαν κάνει το προηγούμενο διάστημα. Οπότε με την Πανσέληνο που ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι σε όλους, όλοι ξέσπασαν. Αυτό έγινε. Τώρα οπότε πάμε για γιορτές χαλαρά. Νομίζω αυτοί που θα ξεκουραστούν πολύ θα είναι επίσης εσείς, οι μεταβλητοί, δηλαδή οι χθείες, παρθένοι, δίδυμοι και τοξότες. Αλλά και όλοι θα πάρουν τώρα τις μέρες τους το Δεκέμβρη για να χαλαρώσουν, έτσι, οικογενειακά. Αυτό είναι αισιόδοξο, ναι, αν μη τι άλλο, έτσι λίγο πριν αποχαιρετήσουμε και αυτή τη χρονιά. Θέλετε να πούμε, έτσι, βεβαίως, για να τα πούμε ζώδια, μια κουβέντα για κάθε ζώδιο για το Δεκέμβριο. Πριν πω για το γκριό, θα σας πω ότι το 23 είναι καλύτερη χρονιά. Δεν έχει καμία σχέση με την αρρωστημένη κατάσταση που περάσαμε 2020-2021 και λίγο το 2022. Το 22 μας βασάνισε τα οικονομικά περισσότερο. Οπότε το 23, από το Μάρτι και μετά, θα δείτε κάτι τελείως διαφορετικό, όλα τα ζώδια. Και θέλω να αφιερώσουμε σε άλλη φάση όμως για το 23, να πούμε. Θα το θέλω και εγώ πάρα πολύ. Τα αισιόδοξα μηνύματα του 23. Τώρα, λοιπόν, για τους κρυούς, ο Δεκέμβρης έχει το μεγάλο μαντάτο νέο. Να πω ότι πρέπει να ακούτε και τον οροσκόπο σας, δηλαδή αν έχετε οροσκόπο κρυό, να το συμπεριλάβετε και να το ακούτε, μεγάλες επεκτάσεις. Δηλαδή, εύνοια σε όλα τα επίπεδα. Κρύ και οροσκόπη κρύ, ο Δίας ξαναμπαίνει στο ζώδιο του κρύου. Εκτός από τα κιλά που μπορεί να πάρουν οι κρύοι και οι οροσκόποι, όλα τα υπόλοιπα είναι κάτω από τον Άγιο Βασίλη, και να το πω έτσι, του ζωδιακού. Επεκτάσεις πολλές. Επαγγελματικά, προσωπικά, οικογενειακά, σε όλα τα επίπεδα, και φυσικές επεκτάσεις στο σώμα. Για τους Ταύρους υπάρχει ανακούφιση. Μεγάλη ανακούφιση, και οι οροσκόποι Ταύροι. Οι Ταύροι περάσαν δύσκολα. Ο ουρανός που τους χτύπησε άσχημα. Ο Κρόνος με απαιτήσεις επαγγελματικές και οικογενειακές. Η υγεία τους. Όλοι οι Ταύροι κάτι είχαν, κάτι πέρασαν. Τώρα λοιπόν ο Δεκέμβρης έρχεται ανακουφιστικά να τους βοηθήσει να ανακάψουν ψυχολογικά, οικονομικά, και να ηρεμήσουν και να δουν και κάτι λεφτά στο πορτοφόλι τους, γιατί τα έξοδα ήταν απίστευτα για τους Ταύρους. Οι δίδυμοι να χαλαρώσουν, γιατί τρέχουν σαν, δεν ξέρω,
οι δίδυμοι πώς έχουν αντέξει μέχρι τώρα, αλήθεια. Ναι. Και οι οροσκόποι δίδυμοι είχαν πάρα πολλές δουλειές, πάρα πολύ τρέξιμο, πάρα πολύ κούραση. Σχεδόν έβγαλαν, τι να το πω, ο κ. Λεφάκης, ας πούμε, που είναι δίδυμος, ναι, και ήταν εδώ την άλλη φορά. Τον είχαμε σήμερα. Του λέω, είστε καλά. Έβγαλα, μου λέει, έρπη. Και εγώ δεν την γλίτω. Και ο αστρολόγος δεν γλίτωσε από τα βέλη του ουρανού. Ταλαιπωρήθηκαν οι. Είναι ο Άρης 6 μήνες μέχρι το Μάρτι στους δίδυμους. Και τους έκανε να τρέχουν πάρα πολύ, να αγωνίζονται πάρα πολύ, να θυμώνουν πάρα πολύ. Και αυτό ψυχολογικά δημιούργησε, ναι, ψυχοσωματικά να το πω έτσι. Και είναι, οι δίδυμοι είναι και ενεργητικοί γενικότερα στη ζωή τους, κοινωνικοί. Πάνε δηλαδή, 100, είναι, αλλά τώρα πηγαίναμε 200, αυτό ναι, ήταν. Αυτό ναι, ακριβώς. Οπότε τώρα ένα βήμα πίσω οι δίδυμοι για τις γιορτές, για να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν και να δουν επιτέλους, να νιώσουν ότι χαλαρώνουν τα νεύρα τους, να το πω έτσι, να ανακουφιστούν. Ξεκούραση, χαλάρωση λοιπόν. Δεν ξέρω πόσο αντέχει ένας δίδυμος να κάτσει σε μια μεριά, βέβαια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Οι καρκίνοι έχουν παρόμοια θέματα. Δηλαδή, καρκίνοι και οροσκόποι καρκίνοι πάνε πολύ καλά επαγγελματικά αυτοί. Έχουν μια ανάταση. Αλλά δεν κοιμούνται, δεν ξεκουράζονται και έχουν διαρκώς ένα στρες σε ό,τι έχει να κάνει και με την οικογένεια, όπως πάντα. Οπότε για τις γιορτές θα χαλαρώσουν αυτοί τώρα, θα ηρεμήσουν. Τα Χριστούγεννα είναι για τους καρκίνους και τους οροσκόπους καρκίνους. Σπίτι, οικογένεια, φαγητά και τα σχετικά, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τα λιοντάρια, επιτέλους τα λιοντάρια. Έχω οροσκόπο εγώ. Λέοντα, ήξερα ότι έχεις πύρινο οροσκόπο. Υποψιαζόμουν επειδή είσαι λεπτή και αθλητική ότι έχεις κρυό. Αλήθεια. Ναι. Όχι, όχι. Λέοντα. Είναι ταράκι. Ναι. Το ζώδιο του Λέοντα είναι το ζώδιο του θεάματος. Οπότε πάρα πολλοί που ασχολούνται με το θέαμα γενικά και τα μίντια είναι Λέοντες ή έχουν οροσκόπο Λέοντα. Τα λιοντάρια θα ψυχραιμία κι αυτά. Έχει αλλάξει η ζωή τους πολύ και οι οροσκόποι Λέοντες. Έχουν πάει πάρα πολύ καλά και έχουν προετοιμάσει το έδαφος επαγγελματικά για να κάνουν μεγάλες επιτυχίες μέσα στο 23. Οπότε μόνο από τον οροσκόπο, όπως καταλαβαίνεις, έρχεται ένα μεγάλο κομμάτι καταξίωσης. Και όχι μόνο για το Δεκέμβρη, αλλά και για όλο το διάστημα του 2023. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για τον Δεκέμβρη, για τα λιοντάρια, είναι ότι και αυτά φαίνεται ότι χαλαρώνουν και παίρνουν διαδρομές. Δηλαδή μικρά ταξίδια, μεγαλύτερα, προλαβαίνουν μέσα να ξεκουραστούν και να πάρουν πολύτιμες πληροφορίες και να ψάξουν να βρουν τι είναι αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουν όμως για να κάνουν επιτυχίες ναι, μέσα στο 23. Παντελή μου. Αν δεν ταξιδέψετε λοιπόν. Να μας πει τώρα ότι θα πάει κανένα ταξίδι. Σίγουρα, σίγουρα. Ταξίδι ψυχής. Πού θα πάμε τα λιοντάρια? Εγώ πάω στη Γερμανία την άλλη εβδομάδα. Ωραία. Και εσείς είστε Λέων, κυρία Κούλη. Ναι, λιοντάρια. Ναι, ναι, ναι. Ταξίδια, ταξίδια. Και αν δεν είναι ταξίδια επί του πρακτέου, είναι ταξίδια του μυαλού. Δηλαδή πληροφορία και όλα αυτά τα, ξέρεις, τα ωραία. Η Παρθένη, ηρεμία, χαλάρωση και αυτή. Πιέστηκαν πάρα πολύ οι Παρθένοι και οροσκόποι Παρθένοι επαγγελματικά. Οι Παρθένοι ετοιμάζονται να εισπράξουν τις επιτυχίες τους, που σημαίνει ότι τις γιορτές θα πρέπει να πάρουν χρόνο να δουν το σπίτι και την οικογένεια και όλους αυτούς που έχουν απαιτήσεις από αυτούς και δεν τους έχουν ικανοποιήσει. Η σκηνοθέτηδά μας. Άντε να δούμε, ναι, μου λέει, ξέρετε τώρα όλοι. Και από το. Οι Παρθένοι τι κάνουν τώρα? Προετοιμάζονται να εισπράξουν την επιτυχία, γιατί θα δουν ξαφνικά χρήματα στο πορτοφόλι τους. Και από το Μάρτι και μετά, που ο Κρόνος θα μπει απέναντί τους, γιατί θα μπει στους ιχθύες, θα τους φέρει μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες, αλλά με κούραση. Δηλαδή, μόνοι τους θα το αναλάβουν. Δηλαδή, οι Παρθένοι δεν θα τους πιέσει κάποιος, από μόνοι τους αναλαμβάνουν δουλειές και υποχρεώσεις και καθήκοντα, τα οποία όμως θα είναι καταξιωτικό. Καταξιωτικό. Λοιπόν, οι ζυγοί, οι οποίοι έχουν περάσει μια απίστευτη ταλαιπωρία, να ξέρετε, και οι οροσκόποι ζυγοί, πάνω από μια δεκαετία. Δηλαδή, από το 2011 και μετά, και νομίζω ότι τώρα είναι το πρώτο διάστημα το οποίο τους ανακουφίζει, γιατί δέχονται βοήθεια από τους άλλους. Παρουσιάζονται άνθρωποι οι οποίοι δίνουν χέρι βοηθείας. Οπότε, από το Δεκέμβρη, που θα έχουμε πάρα πολλούς αραβώνες και πάρα πολλούς σχεδιασμούς γάμων για το 23, είναι των ζυγών και των οροσκόπων ζυγών. Συντροφεύονται, παντρεύονται, αραβωνιάζονται, κάνουν διάφορα τέτοια ή μπαίνουν σε σχέσεις καινούργιες. Εντάξει, γιατί αν δεν υπάρχει κάτι στο πρόγραμμα, κάτι καινούργιο θα προκύψει. Και αυτό που τους υπόσχομαι για τους ζυγούς είναι ότι θα ξεκινήσουν φέτος το 23 μετά το Μάρτι
να χαίρονται και να διασκεδάζουν. Γιατί μέχρι τώρα κάνουν μόνο πολύ σοβαρά πράγματα. Mm. Λοιπόν, Σκορπιοί και οροσκόποι Σκορπιοί, μέσα στην ταλαιπωρία ήταν αυτοί, καημένοι όλοι τους, και θέματα υγείας και οικονομικά, πάρα πολλές αντιρρήσεις. Κανένας δεν έδινε χέρι βοηθείας στους Σκορπιούς, ήταν όλοι μέσα στην άρνηση. Mm. Οπότε και αυτοί ταλαιπωρήθηκαν και από υγεία, ψυχοσωματικά και όλα αυτά. Τώρα έρχονται χρήματα, αλλά έρχεται και έρωτας για τους Σκορπιούς, που τους είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι το ζώδιο του πάθους. Είναι το ζώδιο του πάθους. Είναι το ζώδιο του... Οι Σκορπιοί έχουν βαθύ συνέστημα. Mm. Και είναι λάθος να θεωρούμε ότι είναι το ζώδιο που εκδικείται και έχει αυτό το... Τους Σκορπιούς, αν δεν τους πειράξεις, δεν σε πειράζουν. Είναι οι καλύτεροι. Αυτό ισχύει. Τους θέλουμε για φίλους. Δεν τους θέλουμε για εχθρούς όμως. Έτσι, έτσι. Αλλά αν πειράξεις έναν άνθρωπο που έχει βαθύ συνέστημα, δεν μπορεί να το ξεχάσει εύκολο. Ναι. Δεν είναι κρυός. Μια που του έκανε κάτι και μια που το ξέχασε. Ναι. Οι Σκορπιοί θυμούνται. Τα ζώδια του νερού έχουν μνήμη. Η μνήμη του νερού είναι η πιο... Έχουν τελικά, κυρία Κόντι, γιατί εγώ δεν τα πω καλά με τη μνήμη. Θυμάμαι αυτά που θέλω, έτσι, κάποια, αλλά γενικότερα έχω θέμα. Νομίζω ότι τα ζώδια του νερού κρατούν μνήμη και θα το καταλάβετε από τη θρησκεία μας. Σε όλα τα τελετουργικά και τα μυστήρια, ο αγιασμός, είναι αυτό το οποίο λέει ο ιερέας πάνω από αυτό. Και κάνει... Λοιπόν... Μάλιστα. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ναι. Λοιπόν, το τοξότες που ανησυχούν πάρα πολύ, το αγαπημένο μου ζώδιο, να ξέρετε. Γιατί έχω και οροσκόπο. Οι τοξότες είναι τα χαρούμενα παιδιά του ζωδιακού που θέλουν να ανέβουν σε όλα τα παιχνίδια της ζωής και το Λούνα Πάρκ, τους λέω. Αισιόδοξοι πάντα, χαρούμενοι. Πολύ ταλαιπωρημένοι οικονομικά, πολλά χρόνια δεν μπορούν να δουν λεφτά στο πορτοφόλι τους. Όλο κάτι γίνεται και αναθεωρούνται τα πράγματα. Θα ξεκινήσουν από το κομμάτι της δημιουργίας, το οποίο έρχεται πολύ φορτσάτο στη ζωή σας. Θα ερωτευτείτε φέτος. Mm. Έτσι, το πρώτο εξάμεινο του 23, αρχής γενομένης από τις 20 Δεκέμβρη, ο έρωτας μπαίνει φουλ. Δημιουργικότητα, θέαμα, χαρά, τυχερά παιχνίδια επίσης. Να η ευκαιρία. Και αμέσως μετά το Μάρτιο, θα δείτε να αλλάζει το οικονομικό κομμάτι. Τα παιδιά του Δία, που είναι τοξότες, έχετε χάσει την τύχη σας. Οπότε φέτος έρχεται ο Άγιος Βασίλης και φέρνει και κουμπαρά για τους τοξότες. Επιτέλους. Οι τοξότες βρίσκαν λεφτά παντού, έτσι. Και τα τελευταία χρόνια... Είναι σπάταλοι όμως οι τοξότες. Δεν μπορώ να έχουν... Ναι. Παιδιά του Δία είναι. Πάρτε όλοι. Τα ακούμε καθημερινά με τον Νικόλα μας κάθε αρχή του μήνα. Οι τοξότες δεν μπορούν να πούν όχι. Που σημαίνει ότι όταν τους ζητάς κάτι και να μην έχουν... Θα πάνε να δανειστούν. Και πολύ καλοί φίλοι οι τοξότες. Και πολύ καλοί στις συμβουλές. Mm-hmm. Να έχεις έναν τοξότη στη ζωή σου. Οι τοξότες, αυτό το οποίο τους χρεώνουμε, είναι το ότι μπορεί να μεταβληθεί πολύ εύκολα αυτό το οποίο θα σου πούν. Γιατί βλέπουν πολλές πλευρές. Mm. Που σημαίνει ότι θα σου πούν θα έρθουν, μπορεί και να μην έρθουν. Mm. Πρέπει να σιγουρευτείς ότι θα έρθουν. Ναι. Αλλά είναι τόσο αισιόδοξοι και τόσο χαρούμενοι που δεν μπορείς να τους κρατήσεις. Και είναι και της περιπέτειας και των εξορμήσεων και της τελευταίας στιγμής. Και της φιλοσοφίας. Εγώ, κύριε, αυτή είναι σοβαρή τώρα. Έτσι μιλάμε για τελείως διαφορετικό πράγμα. Είναι η εξουσία παντού, η εγώκερη. Και αυτοί που τους ενδιαφέρει να καταξιωθούν οικονομικά και επαγγελματικά. Επειδή μας λένε συνέχεια ότι για τους εγώκερους λέμε για τα επαγγελματικά και όλα αυτά, εγώ έχω να τους πω ότι έρχεται κάτι τελείως διαφορετικό το 23. Δηλαδή, αρχικά φαίνεται ότι φτιάχνουν οι συνθήκες μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και ευνοούνται πολύ σε θέματα ακινήτων, αγοροπολισίες και σε ό,τι έχει να κάνει με περιουσιακά θέματα. Αμέσως μετά όμως, οι εγώκεροι θα βιώσουν τα ερωτικά πολύ έντονα. Δηλαδή, το ζώδιο που συνήθως λέει δεν με ενδιαφέρουν ο έρωτας, εγώ τα λεφτά μου θέλω, ξαφνικά ερωτεύεται. Και αρχίζει και εξοδεύει χρήματα για να ικανοποιήσει επιθυμίες που έχουν σχέση με τη διασκέδαση και τη χαρά. Οπότε οι εγώκεροι φέτος θα ζήσουν στιγμές που δεν τις έχουν ξαναδεί. Και νομίζω ότι τους είναι αρκετό αυτό, γιατί εντάξει, πρέπει να αλλάξει το σκηνικό. Τους επηρεάζει πάρα πολύ το οικονομικό. Τους επηρεάζει αν δεν πολύ είναι ασφάλεια. Καλά οικονομικά, δεν μπορούν και να αποδώσουν. Έτσι. Νομίζω ότι τα ζώδια της γης, όπως είναι οι εγώκεροι, θέλουν την ασφάλεια. Οι ταύροι. Έτσι, οι εγώκεροι και οι παρθένοι. Αν
ξέρουν ότι δεν είναι καλά επαγγελματικά και οικονομικά, δεν μπορούν να αφαιθούν. Και ο έρωτας θέλει άφημα. Ο έρωτας μεταφέρει το κέντρο σε έναν άλλον άνθρωπο. Ναι. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να νιώθουν ασφαλείς ότι μπορώ, έχω. Έτσι αυτό είναι. Λοιπόν, η υδροχόη δεν είναι καθόλου έτσι. Η αραστασία μας είναι η υδροχόη. Η υδροχόη δεν είναι καθόλου έτσι. Οι υδροχόοι ερωτεύονται αρκεί να τους πεις κάτι έξυπνο, κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτότυπο. Είναι άνθρωποι της φιλίας, της παρέας, πολύ σημαντικό. Και ταλαιπωρημένοι, δεν ξέρω πώς έχει περάσει εδώ η δική μας υδροχός, αλλά είχαν πάρα πολλά στο κεφάλι τους, πάρα πολλές ευθύνες και πολλές υποχρεώσεις και απαιτήσεις μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον. Όλοι ζητούσαν κάτι από τους υδροχόους φέτος, που σημαίνει ότι όλη αυτή η ευθύνη και η απέτηση τους κούρασε, τους αδυνάτησε, τους συμπίεσε. Δεν τους άφησε να χαρούν. Έχασαν την ενέργειά τους. Ναι. Και ελπίζω να μην είχαν και άλλες απώλειες, γιατί είχαν απώλειες υδροχόοι γενικότερα. Ναι. Θα χαρούν πάρα πολύ γιατί ο Κρόνος φεύγει από το δικό σας ζώδιο. Θα την παντρέψουμε 30 Δεκεμβρίου, έτσι λίγο πριν φύγει το 22. Λίγο πριν την εκπνοή του πλανήτη της ευθύνης, οι υδροχόοι αναλαμβάνουν την τελευταία και πιο σοβαρή ευθύνη της ζωής τους, λοιπόν. Οπότε ανοίγει ο δρόμος και για παιδιά και για απογόνους και όλα αυτά τα ωραία. Ανταναστασία, βάτε. Με το καλό. Ωραία. Οι υδροχόοι μας λοιπόν αναλαμβάνουν μια ευθύνη επιπλέον, ίσως την πιο σημαντική, αλλά είναι και τελευταία. Αρχίζει ένα διάστημα το οποίο είναι εξαιρετικά αισιόδοξο για τους υδροχόους. Οικονομικά θα μαζέψει τα λεφτά. Αυτό είναι το καλό. Και το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο σχετίζεται με την επαγγελματική τους πια δυνατότητα φαίνεται ότι ανοίγει μες στο 23. Μάλιστα. Και πολλά ταξίδια, μετακινήσεις, υπάρχει πολύ έτσι, ανταλλαγή. Πάντα πάμε και στο τελευταίο, μεταξύ μου λένε έχουμε ένα λεπτό. Τώρα πάντα στο τελευταίο, ωραία, το δικό, ωραία, μου το ζώδιο. Θέλω να πω πολλά. Έχει γυρίσει ο Δίας. Εντάξει. Θα πάμε σε διαφημίσεις τότε και επιστρέφουμε για να μας πεις για τους ιχθύες, κυρία Κοντή. Ακόμη λίγη αναμονή χρειάζεται, νομίζω. Πάμε. Ανακάλυψε όλα τα υλικά που χρειάζεσαι για τα γιορτινά γλυκά στις νέες μας προσφορές. Υπεραγορές Παπαντονίου. Διαλεκτό αλεύρι 79 cent. Γκουρμέ διαλεκτό μέλι ανθέων 6,99. Σπράι φυτικό βούτυρο 2,29. Κέριγκολτ βούτυρο 3,45. Νουτέλα 3,95. Υπεραγορές Παπαντονίου. Πάντα δίπλα σας. Κάθε μέρα ξεκινάει και συνεχίζεται με πολλή όρεξη και φλόρα. Και αυτό δεν αλλάζει. Τώρα η αγαπημένη μας φλόρα ανανεώθηκε σε εμφάνιση, αλλά κράτησε ίδια τη μοναδική συνταγή της. 100% φυτική και απολαυστική. Φλόρα, στην καρδιά του τραπεζιού μας. Όταν αλλάζει η εποχή, αλλάζουν και οι ανάγκες του ανοσοποιητικού μας. Propex Immuno, Propex Express και σιρόπι Propex χειμερινή προστασία με 100% φυσικής προέλευσης συστατικά. Propex από την Ortis. Η φυσική επιλογή για γερό ανασωπητικό. Δείτε τη Δευτέρα στις Εχμές. Το περιβόητο πέναλτι του 12% για όσους αποφασίσουν να συνταξιοδοτηθούν στα 63. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι αντοχές του και τα χρόνια συνεισφοράς σε αυτό που δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι συνταξιούχοι διαφόρων ταχυτήτων και οι ιερές αγελάδες που φεύγουν στα 60. Τη Δευτέρα στις Εχμές. Οι συντάξεις και το πέναλτι του 12% για τα 63. Έτοιμη πίτσα, μαμά. Νιώθετε καούρα και φούσκωμα μετά το φαγητό? Μπορεί να υποφέρετε από παλινδρόμηση και δυσπεψία. Το Gaviscon Double Action δημιουργεί γρήγορα ένα προστατευτικό πλέγμα που εμποδίζει την παλινδρόμηση και εξουδετερώνει τα επιπλέον οξέα στομάχου. Έτσι μπορείτε να συνεχίσετε να αγεύεστε τη ζωή ανενόχλητα. Gaviscon Double Action. Γρήγορη ανακούφιση από καούρα και δυσπεψία. Κάθε μήνα η περίοδός μας είναι μια πρόκληση. Αλλά η Always Platinum μπορεί να μας βοηθήσει με αυτό. Είναι σχεδιασμένη για εξαιρετική προστασία από διαρροές και σχετικούς ερεθισμούς, χάρη στο μοναδικό της κάλυμα με χιλιάδες μαλακά μικρομαξιλαράκια που δημιουργούν ένα φράγμα στα πλαϊνά και χάρη στα παλά της φτερά. Always Platinum. Εξαιρετική προστασία από διαρροές και σχετικούς ερεθισμούς. Εγώ βρήκα το δρόμο μου. Τον βρήκα το δρόμο μου. Και εγώ βρήκα το δρόμο μου. Τον βρήκα το δρόμο μου. Και εγώ βρήκα το δρόμο μου. Εσύ ακόμη. Δρόμος 100,5. Βρες το δρόμο σου.
Αυτός είναι ο Στέφανος. Λατρεύει τα ταξίδια και θέλει να διανύσει τον Αμαζόνιο με τα πόδια. Ο Στέφανος είναι ο πρώτος vegetarian στην οικογένεια. Και όταν σχολάσει από τη δουλειά, περνάει πρώτα από τις υπεραγορές μας για να πάρει τα φρέσκα του. Ο Στέφανος, όπως και όλοι μας, ό,τι αγαπά το βρίσκει στα μας. Κάθε μέρα με μας. Αυτές τις γιορτές κάρτα πυρές. Από 5 Δεκεμβρίου 2022 έως 5 Ιανουαρίου 2023 πλήρωσε με κάρτες Mastercard της Ελληνικής Τράπεζας και διεκδίκησε 500 ευρώ στο Blair Rewards App. Οι γιορτές θέλουν κάρτα. Ελληνική Τράπεζα. Είμαστε, επιστρέψαμε μετά από τις πολλές ερωτήσεις που κάναμε στην κυρία Κόντι. Πάμε να πούμε όμως και για τις ιχθύες. Να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στις ιχθύες, γιατί έχουν πολλά γεγονότα να περιμένουν φέτος. Δηλαδή μετά το Δία που έφερε, πώς το λένε, ανάπτυξη, εύνοια, βελτίωση, νομίζω σας έκανε πάρα πολύ καλό. Και ευτυχώς δεν σας πάχυνε από ό,τι βλέπω. Αντίθετα. Θέλω να βάλω έτσι κανέναν κιλού η κυρία Κόντι, αλλά σιγά σιγά τώρα στις γιορτές. Σας έφερε πολλά δώρα όλη την περασμένη χρονιά. Λίγο αδικημένοι είναι αυτοί που έχουν γεννηθεί το δεύτερο δεκαήμερο. Νομίζω ότι τα πιο πολλά δώρα του Δία τα πήρε το τρίτο δεκαήμερο των νυχθείων, αλλά και οι οροσκόποι. Και έρχεται το 23 τώρα να φέρει πολλές ευθύνες, υποχρεώσεις και καθήκοντα ευχάριστα. Όμως, ευχάριστα. Ο Κρόνος θα περάσει στους ιχθύς τον Μάρτιο του 23. Που σημαίνει ότι προλαβαίνετε τώρα Δεκέμβρη, Γενάρη και τον Φλεβάρι να ξεκουραστείτε πριν αναλάβετε περισσότερες υποχρεώσεις, μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες και επέκταση, αλλά με πολύ σοβαρό τρόπο. Ό,τι στήσουν οι ιχθύς τώρα θα τους μείνει για πάντα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, πολύ. Μέχρι τώρα, αυτούς τους μήνες που... Ναι. Και νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ... Θα δείτε και εσείς μια βελτίωση στα οικονομικά. Το πρώτο εξάμηνο του 23 θα δείτε μια πολύ σημαντική βελτίωση οικονομική, η οποία αμέσως μετά την οικονομική βελτίωση θα δείτε και εύνοια σε οτιδήποτε έχει να κάνει με ταξίδια, με μετακινήσεις, καινούργια μεταφορικά μέσα. Θα φτιάξουν οι σχέσεις σας με το οικογενειακό περιβάλλον, αν έχετε αδέλφια και συγγενικά πρόσωπα. Θα δείτε ότι θα έρθετε κοντά, πολύ πιο κοντά. Και όλοι οι ιχθύς παντρεύονται μέσα στο 2023, ένας-ένας ανάλογα με την ημερομηνία του. Όποιος δεν παντρευτεί θα αναλάβει σημαντικά πράγματα επαγγελματικά. Κάτι είπατε για ανάδρομο, να είμαστε προσεκτικοί, αν είναι ανάδρομο στην Αθήνα. Θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο στους ανάδρομους. Φέτος, ας πούμε, γίνεται ένα γεγονός που είναι αρκετά σπάνιο. Η Αφροδίτη θα είναι στο Λέοντα 5 μήνες, συνήθως καθένα, ένα μήνα σε κάθε ζώδιο. Θα είναι ανάδρομη η Αφροδίτη 5 μήνες στο ζώδιο του Λέοντα. Και όσοι παντρευτείτε, θα πρέπει να προσέξετε να μην είναι η Αφροδίτη ανάδρομη την ημερομηνία του γάμου. Γιατί είναι ο πλανήτης. Ναι. Του έρωτα, της χαράς, αντιπροσωπεύει την αρμονία στο γάμο. Οπότε θέλουμε την Αφροδίτη στο Λέοντα να είναι γκλάμουρος ο γάμος, αλλά όχι ανάδρομη. Μάλιστα. Μπορούμε να κάνουμε και σε κάποια άλλη φάση με ειδική εκπομπή λίγο με τους ανάδρομους, πότε είναι. Μπορούμε να δώσουμε ιδανικές ημερομηνίες γάμου, βέβαια, μια και θα παντρευτεί. Βέβαια, να το κάνουμε αυτό, κυρία Κόντι. Κοιτάξτε, η καραντίνα ακύρωσε και ματέωσε πολλούς γάμους γι' αυτό. Οπότε τώρα φέτος είναι χρονιά γάμου. Όλοι πιανούμε στη σειρά. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Κόντι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας πίεσε έτσι λίγο χρόνο στο τέλος. Τα είπαμε όμως. Νομίζω δεν αντικήσαμε κανένα ζώδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μας να έρχεστε εδώ. Θα τα λέμε φυσικά και πιο συχνά. Ευχαριστώ πολύ. Στεφανιδή, κυρία Κόντι. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι. Δίνουμε τις κιτάλους στις αιχμές με τον Σωτήρη Παρούτη και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ, την ίδια ώρα, ίδια παρέα.